Καταρχάς, δεν μιλάμε για αναστολή αγοράς των S400, αλλά για ολιγόμενη αναβολή. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του και σημασία του. Ακριβώς, Πέτρα. Καταρχάς, καλησπέρα. Να διορθώσουμε μια στρέβλωση που φαίνεται να υπάρχει. Ναι. Η Τουρκία δεν έχει συνενέσει να παγώσει τελείως, δεν έχει ανακοινώσει ότι δεν θα αγοράσει τους S400 και άρα ότι ικανοποιεί το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι αναβάλλεται η ημερομηνία παράδοσής τους, που ήταν σε 10 μήνες, και η νέα ημερομηνία παράδοσης των S400 θα είναι σε 19 μήνες. Αυτό τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας, λόγω τεχνικών προβλημάτων και συγκεκριμένα επειδή δεν θα έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν οι αξιωματικοί της. Επί της ουσίας τώρα, η Τουρκία δίνει χρόνο για να παρατείνει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον σε ένδειξη καλής θέλησης για τη συμφωνία που κατάφερε επί του Συριακού Μανμπίτζ, από που άρχισε η απομάκρυνση των Κούρδων και σε τελικό στάδιο θα παραχωρηθεί. Αυτή η συμφωνία για τις περιοχές της Βόρειας Συρίας θα μπορούσε βεβαίως να είναι αμερικανικό ή να εκλειφθεί, αν θέλεις, ως αμερικανικό πισωγύρισμα. Το Ισραήλ στην πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει να δώσει χρόνο στην περιοχή μέχρι να τελειώσει το διπλωματικό φλερτ εντός εισαγωγικών του Βενιαμίν Νετανιάχου με την Ευρώπη για το Ιράν και να δούμε πού τελικά οδεύει η περιβόητη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν αυτό το παιχνίδι, τίνουν χείρα φιλίας για να δώσουν χρόνο και δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό. Πώς το κάνουν? Ναι, μεν η κυβέρνηση αντιπροτείνει συνεργασία, ναι, μεν εξετάζει το θέμα της παράδοσης των F-35, όμως στην πραγματικότητα δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση η παράδοση, αλλά από το Κογκρέσο. Δεν πρέπει, Πέτρα, με τίποτα να ξεχνάμε ότι το πάγωμα της παράδοσης το είχε επιβάλει η Βουλή. Άλλο λοιπόν το τι κάνουν οι διπλωμάτες και άλλο πώς λειτουργεί το νομοθετικό σύστημα της χώρας. Έτσι. Ο ρόλος της Ρωσίας τώρα ποιος είναι εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο? Η Ρωσία θέλει επίσης να δώσει χρόνο, αφενός για να δοκιμαστούν επί Συριακού εδάφους, τα δικά της τα μαχητικά, τα Σουκόι 57, τα αόρατα μαχητικά όπως είναι γνωστά, τα οποία η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει αν δεν της παραδοθούν τα F-35, αυτό από τη μία. Από την άλλη, οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν να δώσουν χρόνο στην αποκλιμάκωση για να μην παρασυρθούν σε ένα νέο μεγάλο πόλεμο, έναν πόλεμο που πραγματικά τον τελευταίο καιρό παραμονεύει μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Ναι. Και άρα τι αναμένουμε έτσι από εδώ και μπρος? Τις επόμενες μέρες τουλάχιστον, εκτός και αν υπάρξει προφανής αφορμή ή πρόκληση, η διπλωματία θα αναπτύσσεται μυστικά πίσω από κλειστές πόρτες. Το πώς θα εξελιχθούν τελικά τα πράγματα θα καθοριστεί από τη θέση των λόμπι. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε πως η Ιερουσαλήμ είναι που διαδραματίζει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα, για την ώρα. Και όλα αυτά την ώρα